Νίκη, να περάσω ο επόμενος. Sorry, doctor. Γεια σου, Βασίλη. Sorry που άργησα, το παρκάρισμα ήταν κόλαση. Σου έχω πει καταρχάς, όχι Βασίλη, μπορείς να με λες απλά. Πώς είσαι, doctor? Εγώ μια χαρά είμαι. Εγώ χάλια μαύρο. Δεν μπορώ όταν είναι Χριστούγεννα. Τι μπορώ, είναι πάρα πολύ πιεστική περίοδος για μένα. Πρέπει να τα κάνω όλα σε μία μέρα, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, με έχει φάει η γυναίκα μου να βρω και κανονική δουλειά. Δουλεύω σε ένα γραφείο. Δεν είναι πολύ καλά. Τι δουλειά πιέσαι? Είμαι σε ένα λογιστικό γραφείο. Εντάξει, έχω και την εμπειρία. Γιατί κάνω τα λογιστικά πολλά χρόνια στο εργοστάσιο. Πολλά χρόνια. Και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Έχω 45 εξωτικά, δεν είναι εύκολο. Εν τω μεταξύ, είχα κανονίσει με το HR πόσο καιρό, 24, 25, 26. Να είμαι off. Okay. Πρώτον, 24 να ετοιμαστώ, 25 όπως θες δουλεύω και 26 να ερεμήσω κι εγώ μια μέρα μετά. Και μου λένε προχτές στο meeting ότι θα πρέπει να δουλεύω εκείνες τις μέρες. Και πήγα στο γραφείο του προϊσταμένου. Του τάπα έξω από τα δόντια. Αφού τους ήρθες όλους να πάνε διακοπές τώρα. Έχουμε πρόβλημα με τις άδειες. Με τις άδειες, τις έχω κανονίσει πολύ καιρό πριν εγώ. Εσύ τις έχεις κανονίσει, αλλά η εταιρεία σε χρειάζεται. Πρέπει να έρθεις 24, 25, 26. Θετικό, έχω και μια δεύτερη δουλειά τότε. Είναι part-time, είναι σεζόν, αλλά είναι πολύ σημαντική. Άξιο, Βασίλη. Πόσες φορές το χρόνο είσαι εδώ και πώς την άλλη? Θα δω τι μπορώ να κάνω. Μπορεί απλά να είμαι λίγο πεσμένος, λίγο κουρασμένος. Δεν είναι θα δεις. Είναι ότι 24 θα είσαι εδώ και θα είσαι όπως κάθε μέρα. Εντάξει. Πρέπει να βγουν καταστάσεις. Εντάξει. Και πρέπει να σταματήσεις την κατάσταση με τους ταράντους κάθε μέρα. Δεν φταίω εγώ που μου έχετε βάλει τέτοια θέση πάρτι και τρώνε τον καζόν. Βασίλη, δεν συμφώνησα να ακούσω δικαιολογίες. 24 θα είσαι εδώ. Μάλιστα. Αλλιώς το λογιστήριο ξέρεις που είναι. Ναι, εκεί δουλεύω, λογιστής είμαι. Αλλά δεν μπορώ, ξέρεις, νομίζω ότι δεν είναι το κάλεσμά μου. Ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε τα λογιστικά. Νιώθεις ότι καλύπτεις κάποια ανάγκη σου τρώγοντας ένα πιάτο κούκκις σε κάθε σπίτι που πας? Για να το λύσουμε αυτό, αυτό είναι ένας μύθος. Καταρχάς, δεν μου πολύ αρέσει τα κουλουράκια. Κουμπλέ, τρώω κανένα δύο κουλουράκια. Πόσα κουλουράκια να φάτε, ρε φίλε? Δηλαδή, μετά από κάποια κουλουράκια αρχίζω και τρελαίνομαι. Επίσης, έχω δυσανεξία στη λακτόζη. Ρώτησε ποτέ κανείς, ο Άι Βασίλης το τρώει αυτό? Ο Άι Βασίλης, όχι. Όλοι, πού είναι το δώρο, πού είναι το δώρο, έτσι μέσα στις κάλτσες. Να σου πω κάτι, μπαίνω μέσα στα σπίτια, μπαίνω σε δισεκατομμύρια σπίτια. Μπαίνω μέσα στα σπίτια και μυρίζουν όλα γαλοπούλα, χοιρινό και πράγματα. Και εμένα τι μου βάλανε, γάλα και μπισκότα. Και μετά είναι έτσι, α, γιατί δεν είναι αυτό, γιατί δεν είναι το δώρο που ζήτησα. Θα σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί δεν άφησε ένα χειρομέρι. Αλλά κάνω δίαιτα έτσι κι αλλιώς φέτος δεν με νοιάζει. Δεν θα ήθελα. Κάνω και personal. Έχω δώσει πόσα λεφτά. Και δεν ξέρω, δεν βλέπω αλλαγές. Και πάρα πολύ άγχος, ρε εσύ. Λες και είμαι ο δικαστής όλων. Ποιος είναι κακός και πιο καλό παιδί. Δεν ξέρω. Τα όρια δεν είναι και τόσο εύκολα. Ποιος είναι καλό και πιο κακό παιδί. Είναι πολύ παράξενο. Γιατί, ας πούμε, είναι μια κοπέλα. Λέω, είναι καλό παιδί. Θα της πάρω δώρο. Και μετά ήταν προχτές το βράδυ με το φίλο της και της λέει: ένα πολύ κακό κορίτσι σήμερα. Ναι, και λέει να με τιμωρήσεις. Την τιμώρησε, άρα το πήρε πίσω. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ όλο αυτό. Το καταλαβαίνω το άνθρωπο σου. Δεν είναι εύκολη μια τέτοια δουλειά. Αλλά σου έχει περάσει από το μυαλό ότι ίσως περνάς μια κρίση ηλικία. Κοίτα, δεν ξέρω. Χτες έκανα μια τρέλα. Τώρα τα μουσια είναι ψεύτικα. Τα δικά μου τα άκουψα κοντά και τα έχω βάψει μαύρα. Δεν ξέρω, το έκανα. Δεν άρεσε σε κανέναν. Τα εξωτικά με κοροϊδεύανε φουλ. Αλλά δεν μπορώ, εντάξει με τα εξωτικά. Με έχουν τρελάνει. Όλη την ώρα απαιτήσει έχουν στο γραφείο. Και γιατί δεν έχουμε playroom. Τι να το κάνετε το playroom, αφού παιχνίδια φτιάχνετε, παίξτε με αυτά. Ξέρετε, ο πληθυσμός αυξάνεται, δεν βγαίνει και οικονομικά. Η τάραντι είναι πανάκριβη. Σκέφτομαι, πάρω ένα Τέσλα. Αλλά δεν ξέρω. Απ' την άλλη, και τι θα κάνουν οι τάραντι, κλέφτες θα γίνουν. Και ο Ρούντολφ είναι πολύ μαλθακός, αποκλείται να γίνει κλέφτης. Είναι και το έλκυθρο, ρε παιδί μου, δεν έχει GPS. Έχω χαθεί πολλές φορές. Ωραία, το έχει φτιάξει εδώ. Το ξέρει ότι δεν παίρνω καθόλου λεφτά από τα δικαιώματα για του ταράνδου. Έτσι θα χρησιμοποιείτε. Σκέφτομαι να κάνω και ένα expand στο εργοστάσιο και δεν τα έχω βρει με τον Δήμαρχο Κεσαρίας καθόλου για την άδεια. Πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο, του εξήγησα. Σα φέρνω τόσα χρόνια τουρισμό και επενδύσει. Ο κ. Βασίλη έρχεται από την Κεσαρία. Είμαι trademark. Αλλά αυτοί εκεί πέρα να επιμένουν. Πήγαινε το αλλού, άμα θε. Okay, το πάω στην Κίνα να στρώσω. Λαμβάνει ότι δημιουργεί κόντρε με τον καθένα γύρω σου? Δεν ξέρω, μπορεί να ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία. Τι ξέρω, ήταν πολύ παράξενα. Δεν είχε Χριστούγεννα τότε, γιατί δεν ήμουν ακόμα Άι. Και απλά καθόμασταν γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, πιόμασταν. Απ' την άλλη, ένιωσε και μια ασφάλεια. Το βράδυ δεν μπαίνει κανείς σπίτι σου. Δηλαδή, άρχισε να γίνεται λίγο weird αυτό. Βέβαια, όταν ξεκίνησα, επειδή δεν είχαν όλοι καμινάδες, είχα κάνει κάποια μαθήματα διάρρηξης. Σε κάποια σπίτια μπαίνα έτσι. Με τη γυναίκα σου πώς θα πάτε? Είμαστε 1998 χρόνια μαζί. Έχεις σκεφτεί ότι ένα παιδί ίσως βελτίωνε την κατάσταση μεταξύ σας?
Κοίτα, από τη μία το σκέφτηκα. Από την άλλη, να ήταν κακό παιδί και να μην του πήγαινε δώρο ο ίδιος ο πατέρας, θα ήταν λίγο κάπως. Ή να του έλεγα όταν ήταν 10 χρόνια δεν υπάρχει Άι Βασίλης, φαντάζομαι πως θα νιώθει. Και θα έλεγε δεν έχω πατέρα. Σκέφτομαι και ένα rebranding, αυτό το χω δεν μ' αρέσει. Ξέρεις, δεν πιάνει πολύ προς την Ασία. Και σκέφτομαι κάτι πιο κορεάτικο, κάτι... Το λαγουδάκι του Πασχαλινό μου σπάει τα νεύρα, ρε. Δεν καταλαβαίνεις. Έχω τρελό πρόβλημα. Μαζευόμαστε εκεί πέρα στο σύλλογο γιορτών και το παίζει κάποιος, να πούμε. Επειδή έχει ένα κολαυγό. Να σου πω κάτι, χαρταετή τη Καταράς Δευτέρας δεν με έχουν πειράξει ποτέ. Είμαστε μια χαρά στο σύλλογο γιορτών. Και το λαγουδάκι έτσι, μονίμως όλη την ώρα. Και κάθε φορά φέρνει και καινούργια παιδιά. Αμάρε κύριε Λαγέ, πόσα παιδιά έχετε κάνει. Καλά, εντωμεταξύ, στην τελευταία συνάντηση, στο σύλλογο των γιορτών, έφερε ο Μάη την κοπέλα του. Σκουντάω, λέω, στο λαγόδε στο κορίτσι του Μάη. Σου λέω, μας έπεσε ο αγώνας. Στην πλάτη να ρίχνει τα μαλλιά, φοράει κορδέλα βυσσινιά. Απίστευτη ήταν. Και τώρα ξέρεις με τη διατροφή, με έχει δυσκολέψει λίγο που είμαι σε full πρόγραμμα. Και δεν μπορώ και να παραγγείλω. Σκέφτομαι να κάνω ένα application να παραγγέλνεις φαγητό. Το έχω δει σε άλλες χώρες. Σκέφτομαι να το κάνω εδώ και για μας. Θα το λέω iFood. Από το Άι Βασίλης. iFood. Δεν θεωρείς ότι είναι λίγο κλεμμένη η ιδέα? Από ποιον? Εδώ στο Ροβανιέμι δεν έχουμε. Σαν έφηβος πώς ήσουν? Ήμουν καταρχάς πολύ επαναστάτης. Το ξέρεις ότι είχα πάρει τον πρώτο μου τάραντο στα 15. Τέζο το πήγαινα, ρε. Τέτοια σούζα δεν έβγαζα άλλο στο σχολείο. Έτσι να τον πιάνω τα κέρατα. Καταρχάς του είχα αλαφρύνει κέρατα και πήγαινε τέζαρε. Ήταν ωραία χρόνια αυτά, ανέμελα. Κοίτα, για τη νέα χρονιά είμαι πολύ αισιόδοξος γενικά. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι να πάω έτσι και σε λίγο πιο ηλεκτρονικά δώρα, να μην τρέχω τόσο πολύ. Ας πούμε, όποιος βλέπει αυτό το βίντεο και είναι καλό παιδί, θα τον διαλέξω αν κάνει subscribe, comment και like και θα του δώσω το δωρεάν φαγητό του για μια εβδομάδα. Πώς φαίνεται αυτό, ας πούμε. Αχ, λοιπόν, γιατρέ, τελειώνει η ώρα μας. Θα τα πούμε τώρα μετά τις γιορτές. Κάτσε μέχρι να σηκωθώ να φωνάξω και τους ταράδες να έρθουν. Πω, έχουν γεράσει, έχουν καρακουφαθεί, να πούμε. Ένα τελευταίο πράγμα θέλω να σου πω. Καλές γιορτές σε όλους εδώ από το eFood. Καλή χρονιά να έχετε. Ελπίζουμε να περάσετε τέλεια, να έχετε καταπληκτικά υπερδώρα. Σας ξαναπεριμένουμε το 2020. Wow, πόσο μακριά ακούγεται. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να κάνετε subscribe για να μπείτε στο διαγωνισμό που είπε πριν και ο Άγιος Βασίλης. Μέχρι το 2020, γεια χαρά.